Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα για τις δύο πολεοδομίες των Δήμων. Θα ξεκινήσω προσωπικά εγώ με το πιο σοβαρό θέμα που αφορά την πολεοδομία Μυτιλίνης. Είναι το αρχείο. Δυστυχώς δεκάδες φάκελοι, για να μην πω εκατοντάδες, βρίσκονται εκτός ραφιών στο πάτωμα, ανάκατοι και διασκορπισμένοι. Οικοδομικές άδειες από το 1955, που ουσιαστικά είναι το αρχείο μας, έως και σήμερα. Το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επενδυτήριο, έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Και αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Στη δική μας όμως πολεοδομία, τι κατάσταση θα κληθεί να διαχειριστεί όταν τα αρχεία είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά, και πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διαλογή των φακέλων? Για ενημέρωσή σας, η απώλεια φακέλων οικοδομικής άδειας δεν επιτρέπει καμία δικαιοπραξία για τα ακίνητα, είτε μεταβίβαση, πώληση, γονική παροχή. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση θα υποχρεωθούν σε ανασύσταση φακέλου, κάτι που σημαίνει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς βέβαια να φταίνε οι ίδιοι, δική τους ευθύνη. Επίσης, οι ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι το Εξοικονομώ, δεν θα καταφέρουν να καταθέσουν φακέλους, αφού απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Κάποια στιγμή ακούστηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι το αρχείο είναι έτσι πριν αναλάβει ο νέος υπάλληλος. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες που μπορούν, τόσο των υπαλλήλων όσο και συναδέλφων μηχανικών, που μπορούν να βεβαιώσουν ότι όλα ήταν στη θέση τους παλαιότερα. Εγώ προσωπικά είχα ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πριν 7 μήνες, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυτιλίνης με 2 ραντεβού, χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό, μαθηματικά βέβαιο, θα οδηγήσει σε καταστροφή αρκετών οικοδομικών αδειών του αρχείου το επόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι εκ του θεσμικού μας ρόλου να απευθυνθούμε στον αρμόδιο εισαγγελέα για το ζήτημα που έχει προκύψει, προκειμένου αυτός να διαρευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη. Ευθύνη βέβαια για το αρχείο έχει και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθότι το 35 με 40% των αδειών αφορούν τον εν λόγω Δήμο. Οπότε, λογικό είναι να συνδράμει και αυτός. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν να εκδοθούν 83 πολεοδομικές πράξεις στο Δήμο Μυτιλίνης και 87 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Τόσο στην πολεοδομία Μυτιλίνης όσο και αυτή της Δυτικής Λέσβου υπάρχει από μία υπάλληλος για την έκδοση αδειών, ενώ παράλληλα ασκούν και καθήκοντα τμηματάρχη. Μερικές από τις προς έκδοση πολεοδομικές πράξεις είναι σε ενταγμένα προγράμματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των συναδέλφων μηχανικών. Για την πολεοδομία του Δήμου Μυτιλίνης δεν υπάρχει υπάλληλος για να ελέγξει τα φορολογικά των αδειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις. Ένα μέρος από τα φορολογικά των αδειών είναι έσοδα για τους Δήμους, αλλά με το πρόβλημα που υφίσταται, οι Δήμοι δεν μπορούν να εισπράξουν. Αυτά από μένα. Θα δώσω το λόγο τώρα στους δύο Προέδρους των Αρχιτεκτώνων και των Πολιτικών Μηχανών, καθώς και σε άλλα μέλη που θέλουν να προσθέσουν κάτι. Το λόγο τον έχει ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Πέρα από το ζήτημα του αρχείου, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είπε ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, θέλω να επικεντρωθώ στο ζήτημα της λειτουργίας της πολεοδομίας Μυτιλίνης. Σε κάθε περίπτωση, και νομίζω και θα συμφωνήσουν και όλοι οι συνάδελφοι, το ζήτημα της λειτουργίας πολεοδομίας, της δυσλειτουργίας, δεν είναι το πόσο εργάζονται οι υπάλληλοι, αλλά το ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Πράγματι, μία υπάλληλος είναι στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει, δεδομένου ότι έχει και άλλα πόστα. Δεν υπάρχει κανένας στον έλεγχο των φορολογικών. Να δώσουμε μια εικόνα το πώς λειτουργούσε η πολεοδομία πριν από την κατάσταση στην οποία είναι τώρα. Υπήρχαν 4-5 υπάλληλοι στον έλεγχο, ή 3 το λιγότερο, και ήταν και 2 υπάλληλοι στον έλεγχο των φορολογικών, εναλλάξ. Εμείς, σαν σύλλογος, κάναμε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Δήμαρχο και του εκθέσαμε τα προβλήματα, τα οποία προφανώς τα ήξερε και τα ξέρουν και όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί τα έχουμε πει και χωρίς ιδιαίτερη, ας πούμε, επίσημη επικοινωνία. Μετά από πολλή ώρα συζήτησης μας είπε ότι θα δει, θα κάνει, γιατί οι υπάλληλοι είναι που δεν εργάζονται και δεν ξέρω. Και... τέλος πάντων, φαίνεται ότι το πράγμα θα καθυστερήσει και άλλο.
Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα πολιτών που είναι σε προγράμματα και δεν θα προλάβουν να εκδοθούν οι άδειες ώστε να ολοκληρωθούν και να μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ξένων επενδυτών οι οποίοι βλέπουν μια κατάσταση καθόλου σοβαρή, ας πούμε, στην περιοχή μας. Και θα το πω και το είπα και στον Δήμαρχο, ότι υπάρχει διαφορά στις πολεοδομικές υπηρεσίες. Εκεί που είναι πράγματι στελεχωμένες, όπως είναι στη Λίμνο ή σε άλλα μέρη, οι άδειες εκδίδονται σε 5 και σε 10 μέρες. Ο νόμος θα σημειωθεί ότι προβλέπει η έκδοση αδειών σε 15 μέρες. Και επίσης προβλέπει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν απαντηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η αίτηση του πολίτη και του μηχανικού, η άδεια θεωρείται εκδοθήσα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να θεωρήσουμε περίπου τις 70 άδειες εκδοθήσες, εφόσον δεν έχουν απαντηθεί στις 15 μέρες. Και δεν είναι ευθύνη υπαλλήλων, επισημαίνω ξανά, είναι ζήτημα έλλειψης υπαλλήλων. Πρέπει λοιπόν να στελεχωθεί άμεσα η πολεοδομία, τουλάχιστον με έναν υπάλληλο ακόμα στον έλεγχο και τουλάχιστον με έναν υπάλληλο στα φορολογικά. Αυτό είναι άμεση ανάγκη και αν δεν γίνει, θα προκύψουν μεγάλα προβλήματα. Θα συμφωνήσω με τους δύο προλαλήσαντες συναδέλφους. Τα προβλήματα αυτό τον καιρό είναι πάρα πολλά για τους μηχανικούς. Σίγουρα έχουν φορτωθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες, οι οποίες παλιότερα ήταν αρμοδιότητες του κράτους όσον αφορά και την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, την αρχειοθέτηση, τις οικοδομικές άδειες που έχουν γίνει ηλεκτρονικά. Όλα αυτά, ένας συνάδελφος μηχανικός αυτή τη στιγμή που ιδιωτεύει, θα πρέπει εκείνος να τα αναλάβει. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων, από τις υπηρεσίες, αλλά ζητάμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει κάποια έλλειψη προσωπικού, σαφώς θα υπήρχε μια πιο οργανωμένη κατάσταση στο αρχείο αν όλοι συνεργαζόμασταν, και αυτό ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς σαν μηχανικοί θα μπορούσαμε και να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους που είναι στις δημόσιες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή δημάρχους ή αντιδημάρχους, τους αρμόδιους αντιδημάρχους, για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση. Είμαστε διαθέσιμοι και εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε, δεν ήρθαμε για να συγκρουστούμε. Αυτή είναι η στάση μας και αυτή είναι η θέση μας σαν Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Λέσβο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δημοσιεύσουμε και αυτός είναι ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι πολίτες ως ιδιώτες μηχανικοί ότι αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα τα οποία ο απλός κόσμος έρχεται στο γραφείο μας και θεωρεί εμάς σαν αρχή του προβλήματος. Αυτό σίγουρα είναι μια οπτική γωνία, αλλά δεν είναι η ολική οπτική γωνία. Οπότε θα θέλαμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τις πολεοδομίες, με το αρχείο, με τους υπαλλήλους, να το μοιραστούμε και να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους για να το λύσουμε. Αυτή είναι η θέση μας. Παρακολουθώ τα προβλήματα των νέων συναδέλφων, γιατί εγώ πλέον δεν ασκώ το επάγγελμά μου, αλλά δεν πάω να ανησυχώ και δεν πάω να είμαι αρχιτέκτονας και να με απασχολούν όλα αυτά τα θέματα. Οι παθογένειες δεν είναι καινούργιες, πάντα υπήρχαν παθογένειες, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολυοδομία λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο και είχε και έμπειρους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι να βοηθήσουν. Τώρα το θέμα έχει και μια πολιτική πλευρά. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου το έθιξε καλά και παρακολουθούσα τις θέσεις του τον καιρό που είχαν αποφασίσει οι δύο δήμαρχοι να αποκτήσουν η κάθε περιοχή, του κάθε δημοτική περιοχή, τη δικιά της πολεοδομία. Αλλά όταν ασχολείσαι με τα κοινά, ασχολείσαι με το καλό του κοινού συμφέροντος. Δεν αποφασίζεις ως διαμαγείας να χωρίσεις μια υπηρεσία στα δυο, να πάρεις έμπειρους υπαλλήλους στο βορειοδυτικό μέρος και να απομειωθεί η πολεοδομία της Μυτιλίνης, που είναι η πιο νευραλγική και αναφέρεται σε μεγαλύτερες περιοχές. Δεν θα διαφωνούσα αν το σχεδιάζαν και το εφαρμόζαν οι επόμενοι δήμαρχοι. Πρώτα σχεδιάζεις, στελεχώνεις, τακτοποιείς το αρχείο σου και μετά κάνεις αυτό το βήμα. Αυτοί οι μικροεγωισμοί
οι μικροπαραγοντισμοί, δεν θέλω να πω για συμφέροντα, οδηγήσαν στην παρούσα κατάσταση. Σχετικά με το αρχείο έχω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες. Είδα και εγώ το πρωί την κατάντια του αρχείου με τσαλαπατημένους φακέλους κτλ. Όπως γνωρίζετε, ένα αρχείο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άδειες από το 1930. Από εκεί τεκμηριώνεται η νομιμότητα ενός κτίσματος. Και τώρα με την ταυτότητα των κτηρίων που ζητάνε, αυτό είναι νευραλγικότατο. Είναι ψέμα ότι το αρχείο με τα χρόνια κατάντησε έτσι. Υπήρχε ένας προηγούμενος υπάλληλος που είναι γείτονάς μου που το είχε τακτοποιημένο απόλυτα. Ασχολήθηκε όσο καιρό είχε μπει ο άνθρωπος επί 1,5 χρόνο και ό,τι ζητούσες μέσα σε 10 λεπτά ήταν στα χέρια σου. Και τίθεται τώρα ένα θέμα άλλο που... Δεν θέλω να προχωρήσω. Άμα ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτό το αρχείο, ό,τι χαρτί θέλει παίρνει, ό,τι χαρτί θέλει πετάει, ό,τι χαρτί θέλει συμπληρώνει. Επομένως, το πιο επίγον πράγμα είναι άμεσα η τακτοποίηση του αρχείου και μετά η στελέχωση των υπηρεσιών. Το μόνο... Και ήθελα να θίξω και κάτι άλλο με την υποστελέχωση. Τώρα αυτόν τον καιρό τρέχουν προγράμματα του Leader επιδοτήσεων. Έρχονται ξένοι που θέλουν να χτίσουν. Υπάρχουν οι Αθηναίοι, οι ομογενείς μας που θα έρθουν όλοι το καλοκαίρι και θα θέλουν την επισκευή ενός σπιτιού. Τι θα γίνει? Και πάντοτε η δικαιολογία είναι να ο μηχανικός καθυστερεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Συγχαίρω τον πρόεδρό μας και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου για την απόφασή τους αυτή να δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου. Και σας ευχαριστώ. Πραγματικά και εγώ πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στο αρχείο της Πολεοδομίας. Επιβεβαιώνω όσα είπαν οι συνάδελφοι, στα 15 χρόνια που εργάζομαι σαν ιδιώτης μηχανικός δεν το έχω δει σε χειρότερη κατάσταση και αναγκάστηκα να πατήσω και εγώ πάνω σε φακέλους για να μπω. Πέρα από αυτό όμως, αυτή η συνέντευξη από ό,τι είδαμε είναι για να αναφερθούμε και στα προβλήματα των πολεοδομιών, τα οποία σωστά έθεσαν οι συνάδελφοι και μας απασχόλησε μέχρι τώρα η έκδοση των οικοδομικών αδειών. Φυσικά και αυτό είναι ένα θέμα που καίει τον περισσότερο κόσμο. Βέβαια, όλη η εκμετάλλευση του ακινήτου ξεκινάει από το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Το λέω αυτό γιατί στην υπηρεσία δόμησης Δυτικής Λέσβου, από τη σύστασή της μέχρι και τώρα, δεν υπάρχει κανένας τοπογράφος να ασχοληθεί με πολύ απλά πράγματα για το αντικείμενό του, που απαιτούν όμως κάποιον τοπογράφο. Υπάρχουν δηλαδή ειδικές πολεοδομικές μελέτες, τροποποιήσεις σχεδίων, που κρατάνε δέσμιους τους ιδιοκτήτες. Εγώ συγκεκριμένα έχω φάκελο από το 2020, ο οποίος δεν διεκπεραιώνεται γιατί δεν υπάρχει ελεγκτής να κάτσει να δει με τη γνώση που απαιτείται και να προχωρήσει το φάκελο. Επομένως, αυτά που είπε ο κύριος Φραντζέσκος, ότι έπρεπε πρώτα να γίνει η στελέχωση των υπηρεσιών και να μην γίνει σε μία νύχτα, να το πω έτσι, έπρεπε να προβλεφθούν να υπάρχουν οι κατάλληλες ειδικότητες και στις δύο πολεοδομίες. Γιατί μπορεί σχέδιο πόλης να έχει η Μυτιλίνη, αλλά και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έχουμε και την Καλονή, έχουμε και τη Μύθυμνα, έχουμε και εκεί περιοχές οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερης πολεοδομικής και τοπογραφικής κατηγορίας. Αυτά θα ήθελα να πω και να αναδείξουμε και αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον της έλλειψης τοπογράφου. Να αναδείξω αυτό το θέμα όσο που είδαμε από λίγες εβδομάδες. Υπήρξε για μια παρέμβαση από την προϊσταμένη των ελληνικών αρχαίων του κράτους, όπου όπως γνωρίζουμε, απευθύνεται και υπηρεσιακά στο Δήμο, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της υπηρεσίας μας. Να συμβάλλει στην διευθέτηση και να αποσυμφορήσει κατά ξέρετε αν υπήρξε κάποια εξέλιξη σε αυτή την πρόταση. Γνωρίζω ότι απευθύνθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, αλλά το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα τίποτα. Άλλος. Ορίστε. Αυτή είναι η κατάσταση, τι οικονομικές επιπτώσεις έχει και για τους δύο. Κοιτάξτε, σας είπα για τα φορολογικά. Ένα μέρος των φορολογικών το εισπράττει ο Δήμος. Αν λοιπόν δεν υπάρχει υπάλληλος να ελέγξει τα φορολογικά, μένουν και για το Δήμο κάποια μη εισπραχθέντα που θα μπορούσε να έχει πάρει. Και τώρα, από εκεί και πέρα. Ορίστε. Ναι. Από εκεί και πέρα, οικονομικές επιβαρύνσεις ουσιαστικά δεν κινείται. Τι να πω ότι
δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αφού δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις επειδή δεν έχει βγει η οικοδομική άδεια. Δηλαδή είναι ένα ντόμινο εξελίξεων το οποίο ουσιαστικά μειώνει ουσιαστικά την περιφέρειά μας και αν θέλετε το νησί μας. Και την οικονομία. Και την οικονομία, ναι, βέβαια. Από την προσφυγή σας στον εισαγγελέα, τι περιμένει? Σας είπα, είναι αρμόδιος να δει αν υπάρχουν τυχόν παραλήψεις και ευθύνες και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, διότι κάνατε συναντήσεις με τον Δήμαρχο, ο κ. Σαντορίδης είπε με τον Δήμαρχο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Δήμο Μυτιλίνης. Τι ακριβώς, τι απαντάνε, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι στα προβλήματα που θέτουν? Θα σας πω. Αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που είπε ο κ. Φραντζέσκο. Δηλαδή, για να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν οι πολίτες που βλέπουν. Μπορεί κάποιος δηλαδή ιδιώτης να πάει να πάρει ένα φάκελο, να τον βγάλει φωτοτυπία, να αφαιρέσει ένα έγγραφο από μέσα και μετά να το επιστρέψει χωρίς να πάρει το έγγραφο αυτό? Γιατί κάτι τέτοιο υπονοεί ο κ. Φραντζέσκο. Θέλω να ενημερώσετε το κοινό και ακριβώς σημαίνει. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, για να πάρεις οτιδήποτε από το αρχείο, θέλει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Και όχι, πιο παλιά μπορούσε να μπει και ένας μηχανικός να πάρει, να πάει να βγάλει φωτοτυπίες και να γυρίσει και επαφή του στην καλή θέληση και στην τιμιότητα του μηχανικού. Δηλαδή, αλλά εγώ... Όχι, αναφέρθηκα τώρα ότι με το χάος που υπάρχει μέσα στο αρχείο έκανα κάποια υπόθεση. Να πω λοιπόν εγώ απλώς κάτι υπόθεση. Το καλό θα ήταν να υπήρχε φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στο αρχείο και παρουσία του υπεύθυνου υπαλλήλου να βγάζεις ό,τι αντίγραφα ήθελες και να τα δηλαδή, έρθεις. Δηλαδή επαφή στην τιμιότητα. Πιο παλιά. Τώρα είναι με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. Αλλά και πάλι μπορεί να συμβεί. Ή να χαθεί απλά ένα. Παλαιότερα, όταν έπαιρνε από το αρχείο, έλεγε: παίρνω 4 σχέδια. Όψη, κάτωψη, τομή. 3 σχέδια. Έβλεπε, σημείωνε ο υπάλληλος, είναι 3 σχέδια, τα έπαιρνε, τα γύρναγε. Τώρα παίρνει το φάκελο, χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί το τι μπήκε και το τι βγήκε και το τι μπήκε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, ο ΔΕ αντιδήμαρχος είπε ότι ναι, θα το φτιάξουμε, θα καθίσουμε, θα κλείσουμε 2 μέρες στο αρχείο, 3, 5, δεν ξέρω πόσες, και θα φτιαχτεί. Αυτό, όπως σας είπα, έγινε πριν 7 μήνες. Είχα μάλιστα κάνει ραντεβού με τον ίδιο, καθώς και με την προϊσταμένη των ελέγχων των οικοδομικών αδειών. Αυτό, από όσο ξέρω, δεν έγινε, τουλάχιστον δεν εφαρμόστηκε. Όσον αφορά για τον Γενικό Γραμματέα, είπε το γνωρίζω, θα το πω στον Δήμαρχο. Και μέχρι εκεί. Θα το πω. Από το ΔΕΗ, ψηφιοποίηση του αρχείου. Είναι μια πολύ μεγάλη. Πότε ξεκίνησε? Πρόκειται να ξεκινήσει, έχει δημοπρατηθεί το έργο. Μιλάμε για 222 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα που θα ξεκινήσουν και θα γίνει για όλες τις πολεοδομίες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται να υπάρχουν οι φάκελοι να είναι στον τόπο, να είναι όλα τα αρχεία μέσα, η όψη, η κατόψη, ό,τι έχει μέσα η κάθε οικοδομική άδεια για να μπορέσει μετά και ο πολίτης με τον τρόπο αυτό να έχει πρόσβαση στο δικό του αρχείο, στη δική του οικοδομική άδεια. Εγώ θα ήθελα να... Η ανασύσταση ενός φακέλου, το είπατε προηγουμένως, πόσο κοστίζει, από πόσο έως πόσο? Κοιτάξτε, ουσιαστικά μια ανασύσταση είναι σαν να βγαίνει μια οικοδομική άδεια εξ αρχής. Επομένως, είναι μια αμοιβή όσο κάνει μια οικοδομική άδεια. Αναλόγως στα τετραγωνικά, 5.000, 10.000, όσο μπορεί να είναι. Η οποία μπορεί και να μην γίνεται η ανασύσταση. Το πιο πιθανό να μην. Και το πιο πιθανό να μην μπορεί να γίνει κιόλας. Ναι. Διότι ήταν με παλαιός κανονισμός, ήταν διάφορα και είναι δύσκολο. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτή η συνέντευξη σήμερα, και πιστεύω ότι συμφωνούν και όλοι οι συνάδελφοι, δεν έγινε απλώς προς ενημέρωση των πολιτών. Και θα σταθώ στο ζήτημα το οικονομικό που πάλι συζητήθηκε. Πράγματι, είναι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις από την καθυστέρηση έκθεση οικοδομικών αδειών, από την καθυστέρηση λειτουργίας του αρχείου. Είναι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς, γιατί είναι ένα νησί που πάει να αναπτυχθεί, ένα νησί που πάει να προχωρήσει μπροστά και αυτή τη στιγμή φρενάρει, γιατί κάποιοι ίσως δεν έχουν εκτιμήσει ακριβώς τη σημασία και τη λειτουργία της πολεοδομίας. Εμείς, σαν μηχανικοί πάντως, δεν κάνουμε σήμερα μόνο απλά μια ενημέρωση, όπως θέλουμε να πούμε κιόλας ότι δεν θα δεχτούμε να ηρεμήσει πάλι η κατάσταση όσο έχει, αλλά θα προχωρήσουμε σε κάποιο είδους κινητοποιήσεις, τις οποίες θα σας ανακοινώσουμε όταν δούμε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Προς το παρόν, κάνουμε την ενημέρωση. Δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε ένα μεγάλο διάστημα να περάσει. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τις επόμενες μέρες,
όχι τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Διαφορετικά, έχουμε πρόθεση να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις για πρώτη φορά όλοι μαζί οι μηχανικοί, συνάδελφοι, διότι είναι πια ζήτημα επιβίωσης. Όχι μόνο των μηχανικών, αλλά ολόκληρου του νησιού. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται από τις πολιτικές αρχές, θα πρέπει να αρχίσει να το αντιλαμβάνεται. Τι μορφή μπορεί να έχουν αυτές τις κινητοποιήσεις? Διάφορες. Μορφές. Τι χρονικό διάστημα δίνεται από το περιθώριο? 2-3 μέρες. Διότι αυτά, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, πριν από 7 μήνες συζητήθηκε το αρχείο. Πριν από πάρα πολύ καιρό συζητήθηκε ξανά η έλλειψη υπαλλήλων στην Πολοδομία. Η ίδια η Πολοδομία, σαν υπηρεσία, έχει κάνει έγγραφο επίσημο και ζητάει. Έχει κάνει υπηρεσιακό συμβούλιο η διευθύντρια, ναι. Και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να λυθούν άμεσα. Και το άμεσα είναι 2-3 μέρες. 4. 3 είναι λίγες που λες. Μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Είναι υπάλληλος για ένα μήνα, έτσι. Και 2 μήνες όπως κάνουμε. Ναι, θα πρέπει να βγάλει μια μόνιμη λύση. Ναι.